Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Όσοι με γνωρίζουν καιρό, ξέρουν ότι είμαι επαγγελματίας make-up artist τα τελευταία 7 χρόνια. Λόγω της δουλειάς μου, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά προϊόντα. Έχω απορρίψει πολλά, έχω αγαπήσει πολλά. Οπότε σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα 5 αγαπημένα προϊόντα τα οποία αγοράζω ξανά και ξανά. Τα χρησιμοποιώ και για επαγγελματική χρήση, καθώς και για προσωπική. Μην ξεχάσετε να βάλετε like σε αυτό το βίντεο και πάμε να δούμε. Το πρώτο προϊόν για το οποίο θα μιλήσω σήμερα είναι το foundation. Και πραγματικά μπορεί να το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έχω ένα αγαπημένο make-up, αλλά θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Αυτό είναι το αγαπημένο μου make-up. Είναι ιδανικό για μένα γιατί πρώτον, έχει τρομερή κάλυψη. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, δεν το νιώθετε στο δέρμα σας. Τρίτον, έχει φανταστική διάρκεια. Τέταρτον, μυρίζει υπέροχα. Πέμπτον, έχει πάρα πολύ βολική συσκευασία. Πόσες φορές μου έχουν σπάσει make-up σε γυάλινες συσκευασίες, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πρώτον τι δράμα ήταν αυτό και δεύτερον, τι έπρεπε να μαζέψω μετά. Και ειδικά άμα πέσει ένα make-up καλής διάρκειας πάνω στο ρούχα σας, καλά, οποιοδήποτε make-up, αν πέσει πάνω στα ρούχα σας, είναι πολύ δύσκολο να βγει, αλλά ειδικότερα όταν είναι τόσο καλής διάρκειας. Λοιπόν, αυτό είναι το Dior Forever Undercover. Η Dior έχει άλλα δύο make-up, το Dior Forever και το Dior Skin Glow. Το Dior Forever είναι για λιπαρά δέρματα, για πολύ λιπαρά δέρματα, δηλαδή άμα όλο το πρόσωπό σας είναι λιπαρό, αυτό το make-up είναι για σας. Το κάνει matte, έχει απίστευτη διάρκεια, έχει καλή κάλυψη, πραγματικά καλύπτει όλες τις ανάγκες σας. Το Skin Glow είναι για ξηρά έως μεικτά δέρματα και χαρίζει μια απίστευτη λάμψη. Λάμπει το πρόσωπο, φαίνεται τόσο υγιές, τόσο όμορφο. Είναι πάρα πολύ όμορφο make-up. Ναι, επειδή έχει λαμπερό αποτέλεσμα, δεν έχει τόσο καλή διάρκεια όσο τα προηγούμενα. Παρόλα αυτά, έχει μια πολύ καλή διάρκεια και πάλι. Αλλά αυτό, δεν ξέρω, είναι νομίζω το χρησιμοποιώ και στη δουλειά. Έχω κάνει πολλούς ανθρώπους να αγαπήσουν αυτό το make-up. Νομίζω ότι είναι το 5ο μπουκαλάκι μου και θα συνεχίζω να το χρησιμοποιώ. Προς το παρόν κανένα άλλο make-up δεν μου έκανε όλα αυτά που μου κάνει αυτό. Να το αλλάζω με τίποτα. Δεύτερο προϊόν, το οποίο χρησιμοποιώ από την αρχή της δουλειάς μου, φανταστείτε τώρα, για 7 χρόνια τουλάχιστον, από την αρχή μέχρι και σήμερα, και δεν το αλλάζω με τίποτα πραγματικά, γιατί δεν υπάρχει, καλά μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν θέλω να ξέρω αν υπάρχει, είναι αυτό το concealer της Estée Lauder Double Wear Stay in Place. Ναι, okay, δεν έχω τρομερούς μαύρους κύκλους, αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το concealer είναι η σταθερότητά του. Μένει εκεί για πάντα. Για πάντα, ακόμα και από τα πινέλα, καμιά φορά πολύ δύσκολο να το βγάλετε ή από το Beauty Blender. Έχει φανταστική κάλυψη, απίστευτη υφή και εννοείται πολύ καλή διάρκεια. Για μεγάλες ηλικίες μπορεί να φαίνεται λίγο βαρύ, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό χρησιμοποιώ το Highlighter Concealer της Estée Lauder. Αλλά για μας, για την ηλικία μας, και μέχρι να εμφανίζετε πολλές ρητίδες κάτω από τα μάτια, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε. Τρίτο προϊόν για το οποίο έχω να πω πάρα πολύ καλά λόγια είναι αυτή η υπέροχη πούδρα της Laura Mercier. Είναι διάφανη πούδρα σε μορφή σκόνης, η οποία κάνει θαύματα. Φωτίζει, λιένει το δέρμα, δίνει πολύ μάτ αποτέλεσμα,
χωρίς να σε κάνει και στόκο. Η υφή της πούδρας είναι τόσο μαλακή, τόσο ωραία, δηλαδή όνειρο, πραγματικά. Δεν ξέρω, δεν έχω βρει κάποια αντίστοιχη ή καλύτερη πούδρα. Έχω δοκιμάσει, ας πούμε, την πούδρα της Hourglass, το Veil, αλλά μοιάζει πιο πολύ με την πούδρα της Laura Mercier που χρησιμοποιείται για κάτω από τα μάτια. Είναι αυτή εδώ, είναι σε πολύ μικρή συσκευασία, μικρότερη, όχι μικρή. Είναι λευκή τελείως και είναι πάρα πολύ λεπτή και είναι ιδανική για να τη χρησιμοποιείτε κάτω από τα μάτια. Νομίζω ότι είναι το τρίτο βαζάκι, παρόλο που είναι τεράστια και φτάνει για ένα χρόνο. Καλά, για προσωπική χρήση μπορεί να φτάνει και παραπάνω. Επόμενο προϊόν που θέλω να σας δείξω είναι ένα προϊόν το οποίο σίγουρα θα το έχετε δει στα βίντεο μου. Είναι αυτή η παλέτα της NYX 3 Steps to Sculpt για contouring, την οποία έσπασα. Όχι, ευτυχώς. Μπορεί το highlighter, ας πούμε, να μην το χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Μπορεί τη λευκή πούδρα να μην τη χρησιμοποιώ τόσο συχνά, αλλά αυτό εδώ, μετά από μισό χρόνο τουλάχιστον, γίνεται άδειο τελείως. Γι' αυτό το λόγο έχω δοκιμάσει να χρησιμοποιήσω άλλες πούδρες, γιατί λέω, εντάξει, από τα τρία προϊόντα να χρησιμοποιώ μόνο το ένα τόσο πολύ. Δοκίμασα, okay, ναι, αλλά και πάλι. Ξαναγύρισα σε αυτό, γιατί είναι και value for money. Ναι, μπορεί να μην χρησιμοποιείς και τις τρεις πούδρες τόσο πολύ όσο αυτή, αλλά τουλάχιστον δεν πληρώνεις 40 ευρώ για παλέτα για contouring. Και το highlighter μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μάτια και για βράδυ, ας πούμε, όταν θέλεις να λάμπεις πολύ, και για σώμα. Είναι η τρίτη ή τέταρτη συσκευασία που αγοράζω. Νομίζω ότι αυτό μιλάει από μόνο του. Επόμενο προϊόν που θέλω να σας δείξω είναι μολύβι φρυδιών. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο άδικο να σας το δείχνω, γιατί δυστυχώς αυτή η εταιρεία δεν υπάρχει offline κάπου στην Ελλάδα. Υπάρχει μόνο online σε ορισμένα site, στα οποία και σε αυτά είναι σε έλλειψη. Είναι πολύ δύσκολο να το βρεις στην Ελλάδα γενικά, προς το παρόν. Και το αγοράζω από τη Ρωσία. Κάθε φορά που πηγαίνω στη Ρωσία παίρνω 5 μολύβια, 5 μάσκαρες, γιατί και οι μάσκαρες αυτής της εταιρείας είναι φανταστικές. Αυτό το μολύβι για φρύδια είναι το αγαπημένο μου. Δεν θέλω να το αλλάξω με τίποτα. Και δεν είναι τόσο okay, το μολύβι, πες, βρίσκεις αντίστοιχα μολύβια και σε άλλες εταιρείες, αλλά είναι η απόχρωση. Οι αποχρώσεις των μολυβιών αυτών είναι όσο πιο φυσικές γίνεται. Δεν είναι ούτε πολύ κίτρινες, ούτε πολύ καφέ, ούτε πολύ μαύρα. Είναι πραγματικά το χρώμα της σκιάς που χρειάζεται για να γεμίσουμε το φρύδι μας. Και ναι, μ' αρέσει που έχει λεπτή μύτη και είναι αυτόματο, δεν χρειάζεται ξύσιμο και έχει βουρτσάκι από την άλλη άκρη του. Αυτά ήταν τα 5 αγαπημένα μου προϊόντα που προτείνω ανεπιφύλακτα, που αγαπάω με όλη μου την καρδιά, που παίρνω ξανά και ξανά. Ελπίζω να σας άρεσε βιντεάκι σε τέτοια μορφή. Γράψτε από κάτω στα comment αν ναι, και αν θέλετε και άλλα παρόμοια, ας πούμε, με τα μη αγαπημένα μου προϊόντα. Και επίσης γράψτε μου από κάτω ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα. Μπορεί να έχω δοκιμάσει κάποια ή μπορεί και όχι και να έχω χάσει. Κάντε εγγραφή στο κανάλι αν ακόμα δεν έχετε κάνει, για κάποιο λόγο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο. Και θα τα πούμε σύντομα.